Βρισκόμαστε στον Περισσό, φίλες και φίλοι, και είμαι εδώ με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Κουτσούμπα, και πολύ τον ευχαριστώ που μας υποδέχτηκε εδώ στον ιστορικό αυτό χώρο για το ΚΚΕ. Ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία, και αναρωτιέμαι, είναι το πρώτο που νιώθω ότι θέλω να σας ρωτήσω, πόσο σας βαραίνει αυτή η ιστορία, ειδικά όταν απευθύνεται στους νέους, γιατί κακά τα ψέματα, οι νέοι είναι το μέλλον και δεν ξέρω πόσο το ΚΚΕ με όλο αυτό που κουβαλάει είναι σήμερα πιστικό στη νέα γενιά. Είναι μεγάλο το βάρος αναμφίβολα, αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα, είναι μπροστά μας. Άρα από αυτή τη σκοπιά οι προτάσεις, οι θέσεις, το πρόγραμμα του ΚΚΕ απευθύνεται κυρίως στη νέα γενιά, γιατί αυτή είναι και το σήμερα και το αύριο αυτού του τόπου. Και μάλιστα, όπως λέει και το σύνθημα του κεντρικού φεστιβάλ της ΚΝΕ, που θα γίνει φέτος του Σεπτέμβρη στην Αθήνα, το πιο ωραίο, το πιο μεγάλο, το πιο συγκλονιστικό είναι αυτό που παλεύουμε. Είναι τα λόγια του Νίκου Μπελογιάννη, ναι, που φέτος συμπληρώθηκαν και 70 χρόνια από την εκτέλεσή του. Καταλαβαίνω. Άρα το ωραίο, αυτό, το μεγάλο και το συγκλονιστικό, ναι, είναι αυτό, πιστεύουμε, οι ιδέες του ΚΚΕ και οι προτάσεις του, οι συγκεκριμένες προτάσεις του για την εξέλιξη της ελληνικής καταλαβαίνω κοινωνίας. Καταλαβαίνω αυτό το στοιχείο το οραματικό, που πάντα το ΚΚΕ οραματίζεται έναν άλλο κόσμο από αυτόν που υπάρχει, αλλά δεν ξέρω πόσο οι λύσεις που προτείνεται για πρακτικά προβλήματα των νέων ανθρώπων, οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτή την αγορά εργασίας, ζουν σε αυτό το σύστημα, ένα σύστημα το οποίο έχει κυριαρχήσει και στο οποίο εσείς είσαστε αντίθετοι συνολικά, πόσο αυτά μπορούν να έχουν τελικά απήχηση στους νέους ανθρώπους, πέρα από το οραματικό πολύ στοιχείο. Πολύ μεγάλη απήχηση, γιατί η νεολαία μας σήμερα ζει, για παράδειγμα, αυτή την ώρα που μιλάμε, τη σεζόν. Δηλαδή δουλεύει σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, στην ατμομηχανή της Ελλάδας, ναι, τον περιβόητο τουρισμό, και βεβαίως ζει με μισθούς πολύ χαμηλούς, με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. 16 διαφορετικές σχέσεις εργασίας υπάρχουν μέσα στους χώρους δουλειάς, ναι, στον τουρισμό, ναι, ή στον επισιτισμό ή σε άλλους τομείς. Γιατί η νεολαία μας βεβαίως είναι βασική παραγωγική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα είναι και άνεργη ή ζει με συμβάσεις, ζει με χαμηλούς μισθούς και χωρίς ουσιαστικά ελεύθερο χρόνο, διακοπές, να μπορεί να ευχαριστηθεί τη ζωή της, χωρίς πολιτιστικά προγράμματα και χωρίς μια σειρά ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, την παιδεία, όπως πρόσφατα με το νόμο πλαίσιο, που δημιούργησε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα για, ναι, το αλλά ίδιο το μέλλον των πανεπιστημίων στη χώρα μας, αλλά και για την εκπαίδευση της νεολαίας. Στο σχέδιο το δικό μας, αυτή την κοινωνία, όχι που οραματιζόμαστε, αλλά που παλεύουμε για να γίνει πράξη, θεωρούμε ότι πρέπει πραγματικά από το πανεπιστήμιο ακόμα, πριν καν πάρει το πτυχίο, ναι, ο νέος και η νέα, να έχουν εξασφαλισμένη δουλειά, μάλιστα, με βάση το πτυχίο τους. Με μοναδική προϋπόθεση το πτυχίο, ναι, αλλά εγώ για λέω την επαγγελματική ότι τους αποκατάσταση. Ότι παρόλα αυτά φεύγουν, και όχι να τρέχουν, να κάνουν τα πτυχιακά, να, εντάξει, κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο και να πληρώνουν οι λέω γονείς. Λέω όμως ότι θα φύγουν και θα πάνε στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στις χώρες της Δύσης, με τις οποίες εσείς με το μοντέλο αυτό, το οποίο δίνει δουλειές εκεί, δεν συμφωνείτε. Μα δεν δίνει δουλειές. Οι δουλειές που δίνει αντίστοιχες με εδώ είναι. Τα παιδιά που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, στην κεντρική Ευρώπη, στη βόρεια Ευρώπη, έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεχόμαστε καθημερινά μηνύματα, επιστολές, διαμαρτυρίες από τους Έλληνες φοιτητές, τους Έλληνες νέους επιστήμονες, τους μετανάστες που πάνε στην αγορά εργασίας της Ευρώπης και διαμαρτύρονται και κάνουν και κινητοποίησεις, μάλιστα, και συμμετέχουν και στα κινήματα και στους αγώνες των χωρών στις οποίες ζουν. Δεν μου λέτε τώρα, μια και λέτε για συμμετοχή, βλέπω ότι τώρα με τις πυρκαγιές οι οποίες έχουν γίνει το μεγάλο μας πρόβλημα το καλοκαίρι, το ΚΚΕ έχει έντονη παρουσία συμμετοχής, δηλαδή μια λογική εθελοντισμού θα έλεγα. Και θέλω να μου την εξηγήσετε λίγο, γιατί τέτοιου πάντα τύπου τα μέλη του ΚΚΕ, ναι, και της ΚΝΕ είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Και μάλιστα όταν πρόκειται για πυρκαγιές, όπου καταστρέφεται η περιουσία, κινδυνεύει η ζωή συνανθρώπων μας, στη γειτονιά, στην πόλη, στο χωριό, πάντα θα βρισκόμαστε μπροστά. Η εθελοντική δράση και η αλληλεγγύη είναι στοιχείο των νέων και των μεγαλύτερων κομμουνιστών. Και έτσι προσπαθούμε να διαπαιδαγωγήσουμε και τη νεολαία μας. Πώς θα ξεμπλέξουμε με τις φωτιές, πώς το βλέπετε? Διαχρονικό έγκλημα. Ναι, διαχρονικό. Και έχουν ευθύνη όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει σχέδιο, έγκαιρο, δεν υπάρχει πρόληψη κυρίως, γιατί η πυρκαγιά, για να γλιτώσει από την καταστροφή, δεν είναι μετά τι κάνεις.
για να τις σβήσεις, αλλά πώς προετοιμάζεις το έδαφος ώστε να μην συμβεί ή να μειώσεις τις καταστροφικές συνέπειες. Θα λέγατε ναι, στο να πέσουν μερικά, και εδώ για παράδειγμα όμως, χρειάζεται χρηματοδότηση. Εγώ θα έλεγα αυτή τη στιγμή που είμαστε στην αντιπυρική περίοδο, αντί να τρέχουν να πέσουν τα αυθαίρετα, που είναι ελάχιστα στο σύνολο της οικιστικής ζώνης, ακόμα και μέσα στα δάση, θα πρέπει να ρίξουμε βάρος με χρηματοδότηση γενναία για να πάρουμε 4.000 οργανικές θέσεις πυροσβεστών που είναι κενές, για να πάρουμε τους 1.500 υπάλληλους στη δασική υπηρεσία και βεβαίως για να γίνει η καταγραφή των ζημιών αμέσως με αποζημίωση 100%. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα που χρειάζονται μέσα προσωπικό και υποδομές, έστω και τώρα κάνουμε έκκληση στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να δώσουν, να χρηματοδοτήσουν για να σωθούν ζωές. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα η υπόθεση αυτή των καταστροφικών πυρκαγιών. Να σωθούν ζωές, να σωθούν περιουσίες, να μπορέσουμε να ζήσουμε σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον προστατεύοντας το φυσικό πλούτο της χώρας. Λοιπόν, τώρα να πω εγώ ότι η φιλοξενία εδώ ήταν πολύ ωραία. Όπως πάντα, όταν ερχόμαστε εδώ, έτσι μας υποδέχεστε με φιλόξενη διάθεση. Αλλά τώρα θα σας υποδεχτούμε και εμείς με φιλόξενη διάθεση στο στούντιο, διότι θα μεταφερθούμε εκεί και θα πούμε τα υπόλοιπα στο κέντρο. Πολύ ωραία. Σταύρο Ξαρχάκο, η τέχνη σου που ημερεύει την ψυχή και εξυψώνει τον άνθρωπο αποτελεί μεγάλη συνεισφορά και στο δικό μας αγώνα για έναν ανώτερο πολιτισμό. Κύριε Κουτσούμπα, με πλήξατε. Δεν το περίμενε. Η ζωή να μου χαρίσει στο πιο δύσκολο καιρό. Το σουβλάκι με πίτα, το γνωστό πιτόγυρο, έχει πάει 3 και 3,5 ευρώ. Η βενζίνη 2,5 ευρώ το λίτρο. Το σούπερ μάρκετ έχει εκτιναχθεί. Καταλαβαίνουμε ότι εσείς δεν τρώτε σουβλάκια συνήθως, αλλά ούτε βενζίνη βάζετε. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Τόση ψυχεδέλεια. Είδαμε ένα βίντεο που νομίζω ότι είναι πολύ κουτσούμπας. Δηλαδή, έχετε ένα τρόπο να εκφράζεστε που είναι πολύ αυθόρμητος, πολύ δικό σας. Και νομίζω ότι ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τις πολιτικές σας θέσεις, αυτό είναι κάτι που αρέσει στον κόσμο. Δηλαδή το γεγονός ότι είσαστε ένας αυθεντικός άνθρωπος. Και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση έτσι ουσιαστική μαζί. Πάντα όποτε μιλάμε, έχω την αίσθηση ότι μιλάμε ουσιαστικά. Και θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Κουτσούμπα, από το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας κρίσης πανευρωπαϊκής, ίσως και παγκόσμιας. Προφανώς αυτή η κρίση έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή η κρίση θα έλεγα ότι επαναφέρει με τον πιο δραματικό τρόπο τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Δύση από τη μια μεριά, που σημαίνει ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη Ρωσία, Κίνα, ίσως και ένα μέρος του αραβικού κόσμου. Και θέλω να μου πείτε, σε αυτή τη διαχωριστική γραμμή, πώς ακριβώς τοποθετείτε το ΚΚΕ? Είστε απέναντι στη συμμαχία στην οποία είναι ενταγμένη η χώρα μας σε αυτό το πόλεμο, διότι έχουμε ένα πόλεμο και κακά τα ψέματα είμαστε ενταγμένοι σε μια συμμαχία? Πρόκειται για έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο και βέβαια σε αυτή την κατάσταση, στη νέα εποχή που βιώνουμε πλέον με το ξαναμοίρασμα του κόσμου, το ξαναμοίρασμα των αγορών ανάμεσα σε ισχυρά μπλοκ και στρατόπεδα δυνάμεων, όπως είναι το Ευρωατλαντικό από τη μια μεριά, όπως είπατε, η Δύση ονομαζόμενη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, και απ' την άλλη το υποδιαμόρφωση Ευρωασιατικό μπλοκ, που είναι βασικά επικεφαλής η Κίνα και η Ρωσία, δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τους, διότι τα συμφέροντα είναι κοινά, είναι τα συμφέροντα από τη μια μεριά των αστικών τάξεων του κεφαλαίου της ολιγαρχίας, όπως λένε, του πλούτου
στη Ρωσία, στην Κίνα, σε άλλες τέτοιες χώρες. Ναι. Και από την άλλη μεριά επίσης τα συμφέροντα του κεφαλαίου των μεγάλων καπιταλιστών σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, με το στρατιωτικό τους μηχανισμό του ΝΑΤΟ, που ανταγωνίζονται. Αυτό το ακούω. Η διαχωριστική γραμμή, το ακούω, αλλά υπάρχει, να σας πω, η διαχωριστική γραμμή κατά την άποψή μας, και νομίζουμε έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνεται ο εργαζόμενος λαός και στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, είναι ανάμεσα στους λαούς από τη μια που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, θέλουν να ζήσουν με ευημερία, με ανάπτυξη, με πρόοδο, με μόρφωση, με υγεία. Και από την άλλη μεριά είναι τα συμφέροντα των λίγων, είναι των αστικών τάξεων των διαφόρων κρατών που ανταγωνίζονται διεθνώς και βεβαίως στην περίοδο του ιμπεριαλισμού, όπου γίνεται το ξαναμοίρασμα του κόσμου, ιδιαίτερα μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανατροπή του σοσιαλιστικού συστήματος. Ναι. Έπαψε να υπάρχει και αυτή η διαχωριστική γραμμή. Την ακούω αυτή. Από τη μια μεριά δηλαδή βάζετε τα κράτη τα εργατικά και από την άλλη τα κράτη τα καπιταλιστικά. Ακούω τη διαχωριστική γραμμή που βάζετε. Όμως, ακόμα και αν υπάρχει αυτή η διαχωριστική γραμμή, υπάρχει αμυνόμενος και επιτιθέμενος σε αυτόν τον πόλεμο. Και θέλω να μου πείτε για την δική σας θεώρηση των πραγμάτων. Ποιος είναι ο επιτιθέμενος και ποιος είναι ο αμυνόμενος εδώ? Είναι ο επιτιθέμενος η Ρωσία και ο αμυνόμενος η Ουκρανία? Άρα υπάρχει και ένα ηθικό ζήτημα εδώ. Σε ποιο από τα δύο μπλοκ εντάσσεσαι? Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας, γιατί απασχολεί πολύ κόσμο, το συναντάμε, απασχολεί κλπ. Κοιτάξτε να δείτε, κατά την άποψή μας, και νομίζουμε έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνεται και το εργατικό κίνημα, ο λαός, ο εργαζόμενος λαός, σε έναν υπεριαλιστικό πόλεμο δεν υπάρχει αμυνόμενος. Είναι επιτιθέμενοι. Και μη μας μπερδεύει, εμάς τουλάχιστον δεν μας μπερδεύει το γεγονός ότι κάποια στιγμή πρώτος κάνει την στρατιωτική πολεμική ενέργεια, όπως ήταν η συγκεκριμένη στιγμή η Ρωσία με την απαράδεκτη εισβολή της στην Ουκρανία. Δεν μας μπερδεύει αυτό. Μάλιστα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, προηγήθηκε κάτι. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να πεις ότι ήταν άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνεχής περικύκλωση με μεγάλη δύναμη πυρός γύρω από τη Ρωσία, με το να βάζουν στο ΝΑΤΟ, παρότι είχαν υποσχεθεί με τις ανατροπές του 1991 ότι δεν θα αναπτυχθεί το ΝΑΤΟ ιδιαίτερα προς την Ανατολική Ευρώπη και δεν θα περικυκλώσει τη Ρωσία, έχουμε συνεχή συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων στρατιωτικών, πολεμικών, με ασκήσεις, με πυρηνικά όπλα που στοχεύουν τη Ρωσία. Και βεβαίως η Ρωσία αντιδρά και προειδοποιούσε ότι έτσι και συνεχίζεται αυτή την υπόθεση, την ιστορία, και με περικυκλώνεται συνεχώς και δεν μου αφήνεται ζωτικό χώρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι καπιταλιστικό κράτος πλέον, ναι, ισχυρό, και στρατιωτικά πιο ισχυρό από ότι είναι οικονομικά, δεν είναι τόσο όσο η Κίνα. Αλλά από αυτή τη σκοπιά λοιπόν πρέπει να δούμε τα ζητήματα. Και κοιτάξτε να δείτε, την ίδια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν κάνουν όλα αυτά, δεν είναι αμυνόμενοι, επιτιθέμενοι είναι, επιθετική πολιτική ασκούνε. Το ΝΑΤΟ, όταν για παράδειγμα ανατρέπει κυβερνήσεις εκλεγμένες μέσα στην Ουκρανία, παρεμβαίνει ουσιαστικά ενάντια σε ένα κυρίαρχο κράτος. Ακόμα και αν αυτές δεν είναι στην πραγματικότητα δημοκρατικές κυβερνήσεις, ακόμα και αν δεν είναι δημοκρατίες. Δηλαδή για εσάς είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι δημοκρατία, γιατί σήμερα άλλαξε για παράδειγμα μια μη δημοκρατική κυβέρνηση την προηγούμενη με πραξικόπημα, την άλλαξε με την κυβέρνηση του Ζελένσκι, που έχει στον κρατικό μηχανισμό υπουργούς του, στελέχη του μέσα στο μηχανισμό, τους φασίστες και τους ναζιστές των ταγμάτων του Αζόφ και άλλων ταγμάτων τέτοια. Λοιπόν, μην συζητάμε περί δημοκρατίας, και βεβαίως έχει εκεί, το ξέρετε, παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα, την Κομμουνιστική Νεολαία, και μάλιστα πλέον έχει καταργήσει και όλη την αντιπολίτευση. Άλλα 12 κόμματα της αντιπολίτευσης της Ουκρανίας είναι παράνομα. Θέλω να ρωτήσω τη Ρωσία, τη θεωρείτε δημοκρατία ή όχι? Θεωρείτε δηλαδή ότι η Ρωσία είναι τόσο δημοκρατική όσο είναι οι χώρες της Δύσης? Είναι εξίσου δημοκρατική όσο είναι και οι χώρες της Δύσης, διότι οι χώρες της Δύσης είναι ουσιαστικά ασκούν τη δικτατορία του κεφαλαίου. Για δέστε, για παράδειγμα, ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι δημοκρατία, τι σοϊ δημοκρατία είναι αυτή όταν επεμβαίνει με όπλα σε άλλες χώρες και κάνει επεμβάσεις στρατιωτικές, πολιτικές, οικονομικές κλπ. Τι σοϊ δημοκρατία είναι όταν μπουκάρουν οι οπαδοί ενός κόμματος, όπως του Τραμπ, ας πούμε, μέσα στο Καπιτόλιο? Τι σοϊ δημοκρατία είναι αυτή όπου ψηφίζει το 30%
του αμερικάνικου λαού και εκλέγεται με το 15% δηλαδή ένας πρόεδρος που είναι ο πλανητάρχης. Λοιπόν, ας μην μιλάμε για δημοκρατία. Αντίστοιχα, δικτατορία του κεφαλαίου είναι και η Ρωσία. Και αν θέλετε, με ακόμα πιο καθυστερημένη μορφή ανάπτυξής της, ως αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, διότι είναι, τέλος πάντων, ο καπιταλισμός της είναι και στα πρώτα στάδια της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος του συγκεκριμένου. Ο νικητής και ο ηττημένος... Άρα μην πάμε τώρα σε τόσο βαριά συζήτηση, τέτοια ώρα που είναι και ο ηττημένος, για τον κόσμο, τον διότι πόλεμο. Εδώ δεν υπάρχει νικητής και ηττημένος. Ηττημένοι, άμα συνεχιστεί ο πόλεμος, θα είναι μόνο οι λαοί. Ήδη υπάρχει, έχει υποστεί μεγάλη ήττα και ο ουκρανικός και ο ρώσικος λαός, πληρώνουν με το αίμα τους αυτό τον πόλεμο και αυτούς τους ανταγωνισμούς. Έχουν υποστεί ήττα οι ευρωπαϊκοί λαοί, ανάμεσά τους και ο ελληνικός λαός, με το να πληρώνει ακριβά την ονομαζόμενη ενεργειακή κρίση που επιδεινώθηκε μετά τον πόλεμο και την κήρυξη του πολέμου με το φυσικό αέριο, ακρίβεια στα είδη, δεν μπορεί να ζήσει η λαϊκή οικογένεια και όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Άρα ηττημένος, όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος και όσο μένουν στην εξουσία κυβερνήσεις, κόμματα που υπηρετούν αυτές τις κυρίαρχες τάξεις που σπέρνουν φτώχεια, πόλεμο, καταστροφή και οικονομική κρίση, αυτό το σύστημα δηλαδή, τότε ηττημένος θα είναι ο λαός. Όταν τους πάρουν αυτούς αμπάριζα και κάνουν το δικό τους δίκαιο πόλεμο, γιατί μόνο έτσι υπάρχει ο δίκαιος πόλεμος, ο αμυντικός πόλεμος που λέγαμε, όταν η ίδια η εργατική τάξη και οι λαοί ξεσηκωθούν στην Ουκρανία για παράδειγμα και ρίξουν το Ζελένσκι και όσους βρίσκονται γύρω από αυτόν και πούν όχι και στο ΝΑΤΟ, και όταν ξεσηκωθούν και οι Ρώσοι και πούν όχι στον Πούτιν και όχι στις άλλες ημπεριαλιστικές συμμαχίες που έχει το Ευρωασιατικό στρατόπεδο και πει ότι εμείς θα πάρουμε την εξουσία και θα συνεργαστούμε με τους γειτονικούς μας λαούς, με όλο τον κόσμο. Μια τέτοια πολυδιάστατη πολιτική μπορεί να την κάνει μόνο όταν ο λαός βρίσκεται στην εξουσία. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε και θα μπορούσε να συμβεί και στην Ελλάδα. Με ποια έννοια? Έχουμε απέναντί μας έναν Ερντογάν που πολλοί τον παρομοιάζουν με τον Πούτιν. Επομένως θα μπορούσε να βρεθούμε εμείς στη θέση των Ουκρανών, να δεχτούμε εμείς μια εισβολή, να είμαστε εμείς οι αμυνόμενοι, ακόμα και αν και εμείς έχουμε καπιταλισμό και οι Τούρκοι μπορεί να έχουν καπιταλισμό και να ήταν και πάλι υπεριαλιστικός ο πόλεμος, όπως τον περιγράφεται. Όμως εμείς θα ήμασταν οι αμυνόμενοι, διότι θα δεχόμασταν μία επίθεση. Εκεί θεωρείτε ότι δεν θα υπήρχε κανένα ηθικό ζήτημα υποστήριξής μας? Γιατί δηλαδή εμείς δεν έχουμε ηθική υποστήριξη να υποστηρίξουμε μία χώρα που δέχεται εισβολή, όταν εμείς θα ζητούσαμε υποστήριξη αν δεχόμασταν εμείς εισβολή? Εμείς υποστηρίζουμε τους λαούς, τη φιλία των λαών και το δίκαιο των λαών. Είναι διαφορετικό ζήτημα, για παράδειγμα, να στέλνεις ανθρωπιστική βοήθεια σε εργαζόμενους που πλήττονται από πολεμικά πυρά και σκοτώνονται γυναικόπαιδα, και είναι διαφορετικό πράγμα να στέλνεις οπλικά συστήματα και να βάζεις τους λαούς και αυτά τα γυναικόπαιδα μέσα στη φωτιά του πολέμου να επιδεινώνεις και επιπλέον να δημιουργείς και προβλήματα στη δική σου χώρα για αντίπεινα και να την πληρώσει και ο ελληνικός λαός και η ελληνική νεολαία σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Εδώ επιδεινώνεται η κατάσταση, για παράδειγμα, με την Τουρκία στις σχέσεις ελληνοτουρκικές κατά διαστήματα. Θέλω να έρθουμε σε αυτό. Όχι, γιατί μου λέτε ότι είναι επιτιθέμενη η Τουρκία και εμείς είμαστε αμυνόμενοι. Πάλι δεν είναι έτσι. Είχατε κάνει την εκτίμηση ότι μπορεί να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο μέσα στο καλοκαίρι. Την εξακολουθείτε να την έχετε ή έχετε αλλάξει σε αυτό γνώμη? Όχι, με βάση τα τελευταία γεγονότα. Όχι, εξακολουθούμε. Κοιτάξτε, κρύο ζέστη είναι γενικότερα η κατάσταση. Πότε τα μαζεύουν, πότε τα ανοίγουν. Ο Ερντογάν, είδατε, και η Τουρκία υποστήριξε, για παράδειγμα, γιατί πήρε κάποιο αντάλλαγμα την ένταξη του ΝΑΤΟ στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Χτες είπε ότι αν δεν τηρηθούν οι όροι, εδώ είστε, θα βάλω βέτο. Ναι. Το ίδιο γίνεται. Έφυγε από τη Σύνοδο της Μαδρίτης χωρίς να κάνει δηλώσεις ενάντια στην Ελλάδα ή να επαναφέρει τα ζητήματα των διεκδικήσεων της γαλάζιας πατρίδας κλπ. Γύρισε στην Τουρκία και ξανάρχισαν πάλι τα ίδια. Για μας η εκτίμησή μας είναι ότι έτσι θα πηγαίνει η υπόθεση. Η ιστορία που έχουν καταλήξει, κατά την άποψή μας,
και φαίνεται από τα ίδια τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η ελληνική ηγεσία είναι ένας συμβιβασμός με την Τουρκία μέσω διαπραγματεύσεων να γίνει για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και προφανώς με παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, γιατί αλλιώς δεν μπορεί αυτό να γίνει στην πράξη, αυτός ο συμβασμός θα είναι επώδυνος για τα ελληνικά συμφέροντα και για τον ελληνικό λαό και για τα κυριαρχικά δικαιώματα, και από αυτή τη σκοπιά χρησιμοποιείται ο φόβος ενός θερμού επεισοδίου ή μιας γενικότερης ανάφλεξης, γιατί μπορεί να μην είναι ένα απλό επεισόδιο, ούτε καν σαν τα ίμια, μπορεί να είναι και σοβαρότερο επεισόδιο αυτή τη φορά, ακριβώς για να περάσει πιο εύκολα στο λαό της Ελλάδας, στους λαούς της Ευρώπης και γενικότερα αυτός ο επώδυνος συμβασμός που είναι και παραχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα. Πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή από τη μια και από την άλλη και τις συνέπειες της ενεργειακής οικονομικής κρίσης η οποία υπάρχει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία τώρα, αν ήταν εκτός ΝΑΤΟ και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τι πλεονέκτημα θα της έδινε αυτό? Κοιτάξτε, δηλαδή, η απάντηση βρίσκεται στο αν δούμε τι συνέβη όντας μέσα στο ΝΑΤΟ και όντας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, με το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουμε συνεχείς απειλές, δεν θα γλιτώσουμε και τα θερμά επεισόδια, έχουμε τεράστιους υπέρογκους εξοπλισμούς, πληρώνουμε κάθε χρόνο 4 δισεκατομμύρια για αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, για πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, ο ελληνικός λαός μέσα από τη φορολογία του, και βεβαίως αυτό το βλέπει στην τσέπη του, γιατί το παίρνει η κυβέρνηση και το κράτος το ελληνικό και τα δίνει στο ΝΑΤΟ, και μάλιστα η Ελλάδα είναι πρώτη σε σύνολο ΑΕΠ, σε ποσοστό ΑΕΠ από δαπάνες νατοϊκές. Ξεπερνάει ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ξέρουμε αυτό, είναι γνωστά τα στοιχεία. Και βεβαίως στην ενεργειακή κρίση, όντας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, το χρηματιστήριο ενέργειας, το εμπόριο ρήπων και τους φόρους που πληρώνουμε για τους ρήπους, αλλά και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να πάμε στην πράσινη μετάβαση και πράσινα άλογα που λέω εγώ, γιατί σε τελευταία ανάλυση πάλι τα πληρώνει ο ελληνικός λαός από την τσέπη του. Είδατε που μας έφερε. Ναι, αλλά δηλαδή, χωρίς ευρωπαϊκή μας έφερε βοήθεια, σε απολιγνητοποίηση, δεν Κουτσούμπα, έχουμε χωρίς λιγνίτη. Ευρωπαϊκή βοήθεια. Ακρίβαινε το λιγνίτη τεχνητά, ενώ ήταν ένα φτηνό προϊόν που θα μπορούσε να δώσει ρεύμα και ενέργεια σε όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως έχουμε αυτή την κατάσταση τώρα που βρισκόμαστε. Μα συγχωρείτε τώρα, χωρίς ευρωπαϊκή βοήθεια θα είχαμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο χειμώνα που έρχεται, την κατάσταση που δημιουργείται? Δηλαδή κάθε βοήθεια που υπάρχει μονίμως έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα από πίσω. Χωρίς αυτή θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ή τα άλλα κόμματα όταν μιλάνε για ευρωπαϊκή βοήθεια εννοούν για παράδειγμα το υπερμνημόνιο. Εννοούν το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι το νέο υπερμνημόνιο για όλους τους λαούς και κυρίως για τον ελληνικό λαό, όπου πληρώνουμε με μέτρα, διότι υπάρχουν προϋποθέσεις και κριτήρια και όρους που βάζει το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιβόητη βοήθεια, αυξάνει το κρατικό χρέος, αυξάνονται τα επιτόκια, αυξάνονται οι πληστηριασμοί, αυξάνονται τα μέτρα που για ιδιωτικοποίηση λιμανιών, άλλων μεταφορών, ζωτικών και λοιπά εδώ στη χώρα, στρατηγικών υποδομών της Ελλάδας, και βεβαίως νέα μέτρα εκμετάλλευσης με ευέλικτες μορφές εργασίας, τα οποία περνάνε από το φθινόπωρο. Αυτά προβλέπει το υπερμνημόνιο. Και έρχονται και τα ευρωπαϊκά εξάμηνα που προσθέτουν νέα μέτρα για τις κυβερνήσεις. Οπότε λοιπόν για ποια βοήθεια μιλάμε? Τώρα, όχι θέλω... βοήθεια, αυτό είναι στιγνή εκμετάλλευση των εργαζομένων. Θέλω να έρθω σε κάτι άλλο τώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν εν μέσω κρίσης. Αυτό είναι σαφές, νομίζω. Όποια στιγμή και να γίνουν από τώρα μέχρι την άνοιξη του 23, είναι φανερό ότι δεν θα έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα την εκτίμησή σας για το χρόνο διεξαγωγής τους. Θεωρείτε ότι θα είναι προώρες ή θα είναι στο τέλος τετραετίας? Ναι, καλά, την πυθία δεν θα κάνουμε. Όχι, αλλά επειδή η συνίσωση της εκλογής λέει ότι θα πάει στο τέλος τετραετίας. Αν θέλετε εκτίμηση, δεν μπορεί να αποκλείσουμε τίποτα. Να σας πω, θεωρείτε μπορεί να το καθορίσουν δεδομένο αυτό ότι θα έχουμε διπλές εκλογές ή μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση με απλή αναλογική? Τι νομίζετε? Αν δούμε ψυχρά τα ζητήματα και αν υπήρχε ένα διαφορετικό κλίμα, όχι τόσο τοξικό, φτιαχτά τοξικό θα πω. Φτιαχτά τοξικό λέτε? Ναι, φτιαχτά τοξικό, ναι. Έτσι είναι. Αντικειμενικά
σε όλα τα βασικά ζητήματα, αυτά που έχουν στρατηγική σημασία για τη χώρα, για το μέλλον, για την πορεία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, συμφωνούν τα βασικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που είναι και σήμερα στην κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση που είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα και τώρα με βάση την πολιτική του. Άρα αντικειμενικά υπάρχει η βάση για κυβέρνηση και των τριών. Ναι, αλλά αυτό, κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Αυτό το λέτε εσείς, αλλά από την άλλη έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει... Εγώ δεν λέω ότι μπορεί... Κοιτάξτε να δείτε, δεν λέω ότι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές αμέσως. Ναι. Λέω αντικειμενικά, οι προϋποθέσεις από την άποψη των προγραμμάτων τις έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αυτό που με ρωτάτε για την προοδευτική κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αν το έλεγε κάποτε, αν ήμασταν το 2012, θα έλεγα ότι κάποιος μπορεί να παρασυρθεί και να πιστέψει τον κύριο Τσίπρα ή το ΣΥΡΙΖΑ τον μιλάει για προοδευτική διακυβέρνηση που θα λύσει προβλήματα, που θα καταργήσει νόμους, δεν ξέρω τι. Βέβαια έχουμε το προηγούμενο της πενταετίας που κυβέρνησε που αντί να καταργήσει νόμους ή να πάρει προοδευτικά μέτρα έδωσε καραμπινάτα, μνημόνια και αντεργατικά μέτρα, αλλά έχουμε και την πρακτική του την τελευταία τριετία, τώρα πάει για τέταρτη χρονιά, που είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, που υποτίθεται είναι ο βασικός του αντίπαλος και έχει ψηφίσει όλα τα βασικά νομοσχέδια, τουλάχιστον στο μεγάλο μέρος τους. Για παράδειγμα, ψήφισε το 50% τα μισά άρθρα στο πιο αντιδραστικό, στο πιο εμβληματικό, εκτροματικό νόμο ενάντια στα εργατικά δικαιώματα του κυρίου Χατζηδάκη. Το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά 50%. Ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ φορολογική ελάφρυνση ξανά στους εφοπλιστές. Και ψήφισαν να μην καταργηθεί κανένας επιβαρυντικός φορολογικός νόμος για τους εργαζόμενους. Την ίδια ώρα που δεν δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες. Το ερώτημα που εγείρουν κάποιοι είναι, εφόσον το ΚΚΕ είναι υπέρ της απλής αναλογικής, τώρα έχουμε απλή αναλογική, γιατί να μην θέσει το ΚΚΕ την ατζέντα προς όφελος των εργαζομένων, θα σου πούν κάποιοι, σε μια υποτιθέμενη συγκυβέρνηση με τις δυνάμεις τις θεωρούμενες προοδευτικές, το βάζω σε εισαγωγικά, επειδή έτσι αυτοαποκαλούνται, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25 κτλ. Γιατί είσαστε τόσο κατηγορηματικά αντίθετοι, δεν θα μπορούσατε να συμβάλλετε σε μια τέτοια κυβέρνηση? Καταρχάς, θα διευκρινίσω κάτι για τον αναλογικότερο νόμο. Δεν είναι νόμος απλής αναλογικής. Εμείς από θέση αρχής είχαμε πει υπέρ της απλής αναλογικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν το συνδέουμε όμως με κυβερνήσεις συνεργασίας τέτοιου είδους. Απλά λέμε ότι μέσα στα πλαίσια αυτού του αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος πρέπει να εκφράζεται η δύναμη των κομμάτων με την ψήφο που δίνει ο λαός και στη Βουλή. Ναι. Αντί να κλέβεις δηλαδή από το ΚΚΕ ή από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης 5-10 έδρες να εκπροσωπούνται εκεί. Λέω τώρα αυτό. Όχι, δεν το συνδέαμε ποτέ, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, με βάση και την πείρα που έχουμε αποκομίσει για αυτά τα ζητήματα και που έχει αποκομίσει και ο ίδιος ο ελληνικός λαός, με κυβερνήσεις συνεργασίας. Όμως κοιτάξτε να δείτε, να βάλουμε λέτε την ατζέντα για να βάλουμε πλάτη σε μια κυβέρνηση τύπου ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι, Μέρα 25 κλπ. Γιατί το λέμε ότι δεν υπάρχουν ούτε προϋποθέσεις ή το αρνούμαστε κατηγορηματικά και στεκόμαστε αρνητικά απέναντι σε αυτό. Διότι το να βάλουμε λισαντζέντα για αυτά τα ζητήματα σημαίνει ότι θα στηρίξεις μια κυβέρνηση ή θα την ανεχθείς ή θα μπεις σε μια τέτοια κυβέρνηση που θα λέει ναι στην Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις Βάσεις, που θα λέει ναι σε διάφορους εξοπλισμούς για το ΝΑΤΟ, για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ που θα πληρώνει πάλι ο ελληνικός λαός, που θα λέει ναι, γιατί λένε ναι, στην ονομαζόμενη πράσινη μετάβαση που σημαίνει ενεργειακή φτώχεια, ενεργειακή εξάρτηση, ακρίβεια, ανατιμήσεις κλπ. Αντί να ανοίξει ένας άλλος δρόμος. Σημαίνει ότι θα λες ναι στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο υπερμνημόνιο και τα αντεργατικά μέτρα που αυτό θα βάζει ως όρους για να σου δίνει εσένα οικονομική βοήθεια, υποτίθεται, δυναμώνοντας ταυτόχρονα και το κρατικό χρέος. Αυτά δεν είναι ατζέντα υπέρ του λαού. Ζούμε σε μια εποχή που το πολιτικό παιχνίδι παίζεται σε μεγάλο βαθμό και μέσω των social media, μέσω του διαδικτύου, με προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, με trolls, πολλές φορές με πολλές ακρότητες. Το ΚΚΕ πώς στέκεται απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα? Βλέπω ότι η συμμετοχή σας στο χώρο αυτόν είναι υποτυπώδης.
με δεδομένο ότι το ΚΚΕ πάντα προσπαθεί να προβάλλει τις απόψεις του. Έχετε μια συμμετοχή τυπική, θα έλεγα, δηλαδή θα δούμε τα δελτία τύπου σας, θα δούμε τις ανακοινώσεις για τις διαδηλώσεις σας ή οτιδήποτε, αλλά δεν θα δούμε το ΚΚΕ να μετέχει με κόσμο ο οποίος γράφει στην κατεύθυνση του ΚΚΕ σε αυτό το χώρο. Είναι επιλογή σας, είναι επιλογή σας για ποιο λόγο, αν είναι επιλογή, ή έχει προκύψει εμείς θεωρούμε απλώς. Ότι, κύριε Κουβαρά, εμείς θεωρούμε ότι η αντιπαράθεση πολιτική, όσες διαφωνίες και αν έχεις με τον άλλον, μέρα με τη νύχτα είμαστε με άλλα κόμματα, δεν μπορεί να γίνεται χωρίς επιχειρήματα, χωρίς σοβαρότητα, με σταθερότητα και με συνέπεια σε αυτά. Δεν μπορεί να γίνεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση, με βρωμιές ή δήθεν με την ονομαζόμενη σκανδαλολογία. Όχι ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα. Όχι ότι δεν υπάρχει διαφθορά και στο πολιτικό σύστημα και στο οικονομικό σύστημα που ζούμε κλπ. Είναι γνωστά αυτά. Όμως αν θέλεις να βάλεις σε βάθος τα ζητήματα, πρέπει να εξηγήσεις τι μέτρα θα πάρεις, ναι, για να βελτιώσεις την κατάσταση ή για να λύσεις ζητήματα. Για παράδειγμα, το τρολάρισμα που γίνεται ή η σκανδαλολογία που αναδεικνύεται κατά διαστήματα και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλες δυνάμεις, όταν ήταν κυβέρνηση δεν τα έλυσε. Δεν είδαμε να ζητάει, για παράδειγμα, τίποτα από την Οβάρτης αποζημιώσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν είδαμε, για παράδειγμα, να επιλύει ζητήματα της δικαιοσύνης όπως ζητάνε οι ίδιοι οι δικαστές, οι εισαγγελείς και γενικότερα ο κόσμος που δουλεύει στη δικαιοσύνη, οι δικηγορικοί σύλλογοι κλπ. Και έχουν συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να εκλέγεται και η ηγεσία της δικαιοσύνης, ναι, και μια σειρά τέτοια τώρα ζητήματα. Πριν, κανένας από αυτά τα κόμματα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Θέλω πριν κλείσουμε να μιλήσω λίγο έτσι με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, όχι μόνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Δηλαδή, τόση ώρα με αυτόν. Ναι, εντάξει, το ξέρω ότι μιλάμε αυτόν, αλλά λίγο πιο προσωπικά, γιατί το λέω, διότι έχετε αυτό το στυλ το οποίο έλεγα και στην αρχή, ενός ανθρώπου που μιλάει αυθόρμητα στη Βουλή. Πολλές φορές λέτε ατάκες που παίζουν πάρα πολύ. Καταρχάς θέλω να σας πω, αυτά σας βγαίνουν ή τα έχετε προγραμματισμένα? Όχι. Αυτές οι ατάκες από σουβλάκια μέχρι... Άκουσα πριν. Κοιτάξτε, ναι, να δείτε τώρα. Το σουβλάκι, πώς μου ήρθε? Γιατί συζητούσα με εργάτη στη Σλάρκο, γιατί πηγαίνω, ναι, πολύ συχνά, ναι, στην περιοχή. Χρόνια τώρα. Και μου έλεγε ο οικογενειάρχης, άνθρωπος που κλείνει το εργοστάσιο τώρα, με βάση την απόφαση, ναι, που ψήφισε η Βουλή, μπαίνει στον ειδικό διαχειριστή, τους απολύει όλους. Και ο οικογενειάρχης με δύο παιδιά, με τη γυναίκα του, να βγούμε έξω. Θέλανε τα παιδιά να βγούμε να πάμε φάμε σουβλάκι. Δύο σουβλάκια ο καθένας, μια μπύρα και μια ντοματοσαλάτα, 40 ευρώ. Μάλιστα. Γιατί τόσο? Πώς να ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Δουλεύω, λέει, στα καμίνια μέσα, στη Λάρκο, σε άσχημες συνθήκες, με κίνδυνο για τη ζωή, να δουλεύω όλη τη μέρα για να φάμε ένα σουβλάκι. Πήρα και αγόρασα εκεί λίγο κρέας, λίγο αυτό, το έφτιαξα μετά σε ξυλάκι μέσα και το έφτιαξα σπίτι μου για να φάνε τα παιδιά. Και μου ήρθε. Κατανοητό. Ή αυτό που μου λέγατε, ναι, παρακολουθούσε εκείνη, αυτό που είδαμε στο βίντεο πριν, ναι, παρακολουθούσε εκείνη τη συζήτηση στη Βουλή που γινόταν Άρτζι Μπούρτζι και Λουλάς. Αυτό, λοιπόν, με την ψυχεδέλεια. Ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και πολύ το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτό με δεν καταλάβαινε κανένας για το τι μιλούσαν. Άλλα έλεγε ο ένας, ναι, άλλα ο άλλος, διάφορα ζητήματα και δήθεν τσακωνόντουσαν, ναι, μεταξύ τους. Ο γνωστός δικοματικός καυγάς, η κοκορομαγία. Και μου ήρθε εκείνη τη στιγμή αυτό που λέγαμε και το λέγαμε στο γυμνάσιο όταν ήμουν, ναι, εγώ. Μιλάμε πριν πάρα πολλά χρόνια, ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτό. Αραμπάδες και καρούλια, αραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι κλπ. Λοιπόν, και βάλατε και λίγη λιβαδιά μέσα. Που δείχνει αυτό το, λοιπόν, την ψυχεδέλεια δηλαδή όλη που υπήρχε να... μέσα στη Βουλή που υποτίθεται νομοθετεί για το καλό. Ο, λοιπόν, Θεός να το πει καλό, του λαού. Θέλω να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που ξέρω ότι είναι αγαπημένο σας. Κορακάκης. Το ακούτε, έτσι? Βάλτε το λίγο δυνατά. Ένα από τα αγαπημένα. Ένα από τα αγαπημένα σας, ναι. Και βέβαια είναι σε μπέκι κοντά. Θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ.